Νέες μαρτυρίες στο προσκήνιο για την υπόθεση Νοβάρτης. Για προσπάθεια τρομοκράτησης αρχών και μαρτύρων κάνει λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση. Ξανά στο τραπέζι σενάρια διορθωτικού ανασχηματισμού στον απόϊχο της παρέτησης της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας. Το χρονικό της υπόθεσης με τη Ράνια Αντωνοπούλου, η παρέμβαση Μαξίμου και η επόμενη ημέρα. Δίκτυο υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με καινοτόμο προσανατολισμό. Αξιοποίηση των δομών και της τεχνογνωσίας του δικτύου πράξη για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της πραγματικής οικονομίας. Παρεμβάσεις λειτουργικής αναβάθμισης στο στάδιο ελευθερίας. Τι προβλέπει η μελέτη για την αποκατάσταση του σταδίου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης δημιουργούν οι αποκαλύψεις του πληροφοριοδότη Β για την υπόθεση της Νοβάρτης. Την ίδια στιγμή, στην διάψευση δημοσιεύματος που τον θέλουν να συμμετέχει σε ύποπτη τιμολόγηση φαρμάκων το 2016, προχωράει ο Υπουργός Ναυτιλίας και πρώην Υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής. Λάδι στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης για την υπόθεση Νοβάρτης ρίχνει η παρέμβαση ενός εκ των τριών μαρτύρων, ο οποίος με επιστολή του στο Έθνος της Κυριακής αποκαλύπτει γιατί αποφάσισε να μιλήσει στη δικαιοσύνη. Είδα και τους πολιτικούς που τα παίρνανε και τους δημοσιογράφους που τα τσέπωναν χοντρά. Αυτοί όμως ήταν ίδιοι και απαράλλαχτοι όπως και στην κανονική του ζωή, αφού συνέχιζαν να με κοιτούν με τον ίδιο ακριβώς υποκριτικό τρόπο που με κοιτούσαν τόσα χρόνια στα συνέδρια, στις πίτες, στις εκλογές, στα τσιγάρα, τα ποτά, τα ξενύχια και τις μίζες. Κάθε μέρα και νέα ανατριχιαστικά στοιχεία βγαίνουν στην δημοσιότητα σχετικά με τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος μέσα από μίζες σε πολιτικούς και γιατρούς. Η επιστολή ενός εκ των προστατευόμενων μαρτύρων που δημοσιεύεται σήμερα στο Έθνος είναι κυριολεκτικά συγκλονιστική. Όσοι λοιπόν βιάζονται να θάψουν το σκάνδαλο, να απαξιώσουν τα στοιχεία, να μιλήσουν για ψευδομαρτυρίες και κουκουλοφόρους αναφερόμενοι σε μάρτυρες που το FBI έκρινε αξιόπιστους, καλό θα είναι να είναι πιο προσεκτικοί γιατί εκτίθενται. Υπάρχει μια προσπάθεια τρομοκράτησης των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών με μηνύσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη μου θέλουν να στοιχειοθετήσουν μια αίτηση εξαίρεσης εν ευθέτω χρόνο. Το χειρότερο είναι ότι υπάρχει και προσπάθεια κατά τρομοκράτησης των μαρτύρων. Κάνω έκκληση στις δικαστικές ενώσεις να επικρατήσει αυτοσυγκράτηση. Διότι δυστυχώς έχουμε δει την τελευταία περίοδο δικαστικές ενώσεις που έπρεπε να προσφέρουν ένα πολύτιμο έργο επιστημονικό, ακόμα και αν δεν συμφωνούν με κάποια ζητήματα, αλλά τεκμηριωμένο επιστημονικά σε κάθε περίπτωση, να πολιτικολογούν και να βρίσκονται οι ενώσεις αυτές σε μεγάλο διχασμό. Εν τω μεταξύ, διαψεύδει ο Υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής δημοσίευμα για ύποπτη τιμολόγηση φαρμάκων το 2016 και εμπλοκή του κατά αυτόν τον τρόπο στην υπόθεση της Νοβάρτης. Με δήλωσή του, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής τονίζει πως το έγγραφο που επικαλείται η εφημερίδα Φιλελεύθερος δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία ανώνυμη καταγγελία. Υπενθυμίζει μάλιστα ότι ήταν Υπουργός Υγείας έως το φθινόπωρο του 2015, ενώ το 2016 είχε αναλάβει το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση δική μου. Δεν έχετε τέτοια απόφαση. Όχι. Δεν Μάλιστα. υπάρχει τέτοια απόφαση από το Υπουργείο. Μάλιστα, εσείς ισχυρίζετε ότι... Ούτε το 2015 ούτε το 2016. Αλλά ούτε το 2016 εγώ είμαι Υπουργός. Υπάρχει σκάνδαλο. Άλλο. Σοβαρό. Βεβαίως, δεν το συζητάω. Μπράβο. Ναι. Και υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες. Θα πω εγώ αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες χωρίς να γίνει διερεύνηση. Σε αυτή την προκαταρτική ο κύριος Τσίπρας, και εγώ, είπε, δέχομαι ως επαρκή στοιχεία για να διασύρω δύο πρωθυπουργούς και 8 υπουργούς τα πιθανόν. Τα άκουσα και το νομίζω. Έχω όμως και εγώ πιθανόν άκουσα και γνωρίζω ναι. και έχω και εγώ αποφάσεις του Τσίπρα που συνδέονται με το πιθανόν άκουσα και γνωρίζω. Μιλάτε για πιθανό χρηματισμό του Πρωθυπουργού. Βεβαίως. Γιατί λέω, οι αποφάσεις που πήρε ο Τσίπρας στο φάρμακο ως Πρωθυπουργός και η στάση που είχε στη Βουλή ως αρχηγός αντιπολιτεύσεως δεν είναι απλώς ύποπτη. Είναι παραπάνω από ύποπτη. Ότι υπήρχε πάρτι. Όλοι ξέραμε ότι υπήρχαν παθογένειες και στρεβλώσεις στο σύστημα υγείας. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι έχουμε τώρα ένα σκάνδαλο αδιαφυσβήτητο.
τα περισκευωριών κλπ. Ο καθένας τα ακούει και τα κρίνει. Δεν νομίζω ότι μπορεί στα σοβαρά κανείς να πει ότι είναι κατασκεύασμα και μεθόδευση. Η απομάκρυνση της Ράνιας Αντωνοπούλου από την κυβέρνηση σε συνδυασμό με μια σειρά από άλλα ζητήματα κυβερνητικής λειτουργίας φέρνουν στο προσκήνιο σενάρια μίνι ανασχηματισμού. Ο Σωτήρης Μεταξάς θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, ναι. Η παρέτηση, παύλα απομάκρυνση της αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης φέρνει ξανά στο προσκήνιο θέμα διορθωτικού ανασχηματισμού. Οι εξελίξεις τις τελευταίες ώρες είναι καταιγιστικές μετά την αποκάλυψη ότι η κυρία Αντωνοπούλου ελάμβανε επίδομα ενοικίου παρά το γεγονός ότι είναι σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση για ένα διαμέρισμα στο Κολωνάκι. Είπα στην αρχή παρέτηση παύλα απομάκρυνση διότι η ίδια στην αρχική της ανακοίνωση είχε σημειώσει ότι θα επέστρεφε τα χρήματα τα οποία είχε λάβει ως επίδομα, συνολικά 23.000 ευρώ. Ωστόσο, στην αρχική της τοποθέτηση δεν έκανε καμία αναφορά περί παρέτησης. Λίγη ώρα μετά από την γραπτή δήλωση της κυρίας Αντωνοπούλου, ήρθε η λακωνική ανακοίνωση της επί της ουσίας αποπομπής της από το Μαξίμου. Ανέφερε η ανακοίνωση, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έκανε δεκτή την παρέτηση της αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρίας Ράνιας Αντωνοπούλ, και την ευχαριστεί για την τριετή σημαντική προσφορά της. Ανοίγουν τώρα ζητήματα διορθωτικού ανασχηματισμού, διότι δεν είναι ορφανή σε εισαγωγικά μονάχα η θέση της κυρίας Αντωνοπούλου. Υπάρχει καινή θέση του Υφυπουργού Παιδείας, του Κώστα Ζουράρη, ο οποίος πριν από μερικούς μήνες παρετήθηκε, και υπάρχουν ζητήματα και με τον διαφορετικά για τον κάθε ένα, και με τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Παπαδημητρίου, αλλά και με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα. Να δούμε τα δεδομένα που διαμορφώνονται. Οι πρώτες πληροφορίες από κυβερνητικής πλευράς μετά την ανακοίνωση Μαξίμου ανέφεραν ότι η πρώην πλέον αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας δεν πρόκειται να αντικατασταθεί, γεγονός το οποίο επανενεργοποιεί τα σενάρια περί επικείμενου διορθωτικού ανασχηματισμού. Όσοι εισηγούνται ανασχηματισμό επικαλούνται και το γεγονός ότι ήδη υπάρχει ένα κενό στην κυβέρνηση μετά την παρέτηση του Υφυπουργού Παιδείας, Κώστα Ζουράρη, ενώ είναι γνωστή και η επιθυμία του αναπληρωτή Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, να αποχωρήσει. Στις επιλογές Μουζάλα θα μετρήσει πλέον και το γεγονός της επιβάρυνσης της υγείας του, καθώς ο αναπληρωτής Υπουργός πήρε σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν από την περασμένη Τετάρτη με υπερκόπωση. Στα εν λόγω σενάρια, ορισμένες πλευρές εντάσσουν και το όνομα του Υπουργού Οικονομίας και συντρόφου της Ράνιας Αντωνοπούλου, Δημήτρη Παπαδημητρίου, για τον οποίο εκφράζονται εδώ και καιρό αμφιβολίες τόσο εντός της κυβέρνησης όσο και εντός ΣΥΡΙΖΑ για το κατά πόσο απέδωσε τα προσδοκόμενα, κυρίως στο κομμάτι που αφορά την προσέλκυση επενδύσεων. Άνοιξε η αυλαία των διεργασιών της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης του τρίτου δανειακού προγράμματος της χώρας. Κορυφαίος στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι στόχος είναι έως την Πέμπτη να γίνει γνωστό ποια από τα 88 προαπαιτούμενα αντιμετωπίζουν δυνητικά προβλήματα. Ο Κώστας Λιγάρδος θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ναι, προχωρούν οι διαδικασίες. Δεν είναι τίποτα εκτός ατζέντας. Είναι όλα προγραμματισμένα. Είναι όλα λίγο πολύ γνωστά και βεβαίως είναι όλα λίγο πολύ αναμενόμενα, πέραν βεβαίως του ότι υπάρχουν αυτές οι πολιτικές εξελίξεις για τις οποίες έκανε λόγο νωρίτερα και ο Σωτήρης ο Μεταξάς και οι οποίες βεβαίως και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποπροσανατολίσουν την κυβέρνηση. Δηλαδή η κυβέρνηση έχει μια στοχοθεσία, έχει ένα πρόγραμμα, είτε γίνουν ανασχηματισμοί μικροί, είτε γίνουν ανασχηματισμοί μεγάλοι, είτε έχουμε απλά την αντικατάσταση αυτών των δύο προσώπων. Η κυβέρνηση πρέπει να είναι και το Υπουργείο Οικονομικών κυρίως προσιλωμένο σε αυτή τη διαδικασία που είναι μπροστά. Και το λέμε αυτό, διότι όπως είδαμε στο τελευταίο Eurogroup, τα πράγματα επί της ουσίας δεν πήγαν όσο καλά περίμεναν κάποιοι. Υπήρξαν κάποιες, αν θέλετε, παρατηρήσεις, υπήρξαν κάποια κενά, υπήρξαν κάποιες στιγμές προβληματισμού. Δεν θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Η κυβέρνηση πρέπει να υλοποιήσει όλα όσα έχει δεσμευτεί αυτό το χρονικό διάστημα
για συγκεκριμένους λόγους και σκοπούς. Πάμε να δούμε αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, τι ουσιαστικά προβλέπεται και τι περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό και στις υποχρεώσεις. Ανώτερος στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών έλεγε ότι αυτό που επιχειρείται είναι να καταγραφούν όλα τα αντίστοιχα δύσκολα θέματα έως την Πέμπτη, που αναχωρούν οι θεσμοί, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξει τεχνική συμφωνία για την τέταρτη αξιολόγηση το αργότερο έως τον μήνα Μάιο. Αντίστοιχα, ο τελικός στόχος της συνολικής συμφωνίας μαζί με το χρέος είναι να καταστεί εφικτή μέσα στον Ιούνιο, ανέφερε η ίδια πηγή. Επαναλαμβάνω, ανώτατο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών. Διευκρίνιζε, στο πλαίσιο αυτής της διαρροής, ότι δεν έχει συζητηθεί ακόμα το θέμα των αντικειμενικών αξιών, ούτε έχει τεθεί επιτάπητος σε επίπεδο επικεφαλής το δημοσιονομικό ζήτημα. Επικεφαλής της Ελληνικής Διαπραγματευτικής Ομάδας ήταν ο Υπουργός Οικονομικών, ενώ μετήχαν σε αυτή ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Δημήτρης Λιάκος και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης. Για την δόση τώρα των 5,7 δισεκατομμυρίων που εκκρεμεί από την τρίτη αξιολόγηση, το ίδιο κορυφαίο στέλεχος του Υπουργείου των Οικονομικών έλεγε ότι το ζήτημα έχει τελειώσει και το ποσό θα πληρωθεί μέσα στον μήνα που μπαίνει τώρα, τον Μάρτιο. Ωστόσο, όπως είπε, δεν έχει οριστεί ακόμα η ημερομηνία, η συγκεκριμένη ημερομηνία της εκταμίευσης, σύμφωνα πάντα με πηγές του Υπουργείου. Η διαπραγμάτευση μεταξύ της ελληνικής πλευράς και των εκπροσώπων των θεσμών αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη. Τώρα, να πούμε ότι θα λάβει χώρα ένα συνολικός γύρος ανασκόπησης των μετόπων και οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν πλέον μετά από απόσταση μετά την αναχώρηση των θεσμών. Αλλάζουμε θέμα. Η συνεργασία επιστήμης, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας παίρνει σάρκα και οστά με την λειτουργία του δικτύου υποστήριξης της καινοτομίας στην πράξη. Πρόκειται για μια συνεργασία μεταξύ της Παγκρίτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και του ΙΤΕ με στόχο την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Κρήτη. Σε συμφωνία συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στην Κρήτη, προχώρησαν η Παγκρίτια Συνεταιριστική Τράπεζα και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας μέσω του δικτύου Πράξη. Στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας στο Ηράκλειο, εγκαινιάστηκε ο κόμβος υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με καινοτόμο προσανατολισμό και με την ονομασία Δίκτυο Υποστήριξης της Καινοτομίας στην Πράξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύουμε ότι η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένο σε αυτό. Ελπίζουμε ότι θα προκύψουν σημαντικά ωφέλη για τις καινοτόμες επιχειρήσεις και για την χρηματοδότηση της καινοτομίας από τη σύμπραξη αυτή που γίνεται ανάμεσα στο ΙΤΕ, Δίκτυο Πράξη και την Συνεταιριστική Τράπεζα. Και είναι ένα εγχείρημα το οποίο ανταποκρίνεται και στο σχεδιασμό του Υπουργείου, στο σχεδιασμό του αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας και της γενικότερης πολιτικής, αυτή η μετάβαση σε μια νέα οικονομία, η μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Πρόκειται για μια νέα συνεργασία με την Παγκρίτια Συνεταιριστική Τράπεζα. Δημιουργείται ένας κόμβος του δικτύου πράξη του ΙΤΕ μέσα στην Παγκρίτια, εντός της Παγκρίτιας Τράπεζας, με σκοπό να διευκολυνθεί η διαμεσολάβηση της μεταφοράς της καινοτομίας που αναπτύσσεται στο νησί από πάρα πολλά ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστημιακά ιδρύματα που υπάρχουν στο νησί και που, όπως ξέρετε, αποτελούν ένα πολύ πλούσιο οικοσύστημα εδώ στην Κρήτη. Μέσω αυτού του κόμβου θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη σύνδεση της έρευνας με την καινοτομία μέσω της ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων που θα αξιοποιήσουν το προϊόν της έρευνας προς όφελος της κοινωνίας. Να μεταφέρουμε την έρευνα στην παραγωγή και να συνδέσουμε την τοπική επιχείρηση με την καινοτομία. Πιστεύουμε ότι θα το πετύχουμε. Εξάλλου η Παγκρίτη έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, όπου έχουμε τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία που από τη στιγμή που μια ιδέα επιχειρηματική κριθεί ότι είναι βιώσιμη και μπορεί να αναπτυχθεί, εμείς μπορούμε είτε μέσω χρηματοδότηση
είτε μέσω εγγύησης να την υποστηρίξω. Ο συγκεκριμένος κόμβος, ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του σε διακριτούς χώρους εντός των εγκαταστάσεων της Παγκρίτιας, πρόκειται το προσεχές διάστημα να συνδεθεί με την περιφέρεια Κρήτης, τα επιμελητήρια, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των καινοτόμων προϊόντων και των χρηματοδοτικών εργαλείων από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, αλλά και την προσέλκυση εταίρων επενδυτών. Ένα μεγάλο στοίχημα και ειδικά για την Κρήτη, γιατί έχουμε τόσα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, υπάρχουν οι πόροι, υπάρχουν οι επιχειρηματίες, πρέπει να δούμε τη διασύνδεση. Και πρέπει να πούμε ότι πριν από 4,5 χρόνια ξεκινήσαμε με το σημερινό Υπουργό, τον κύριο Φωτάχη, να συνδέσουμε όλα τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού μέσα από το δίκτυο πράξη, για να υπάρχει συνεργασία, η συνέργεια, η συμπόρευση, η διεκδίκηση πόρων και η δουλειά η οποία γίνεται στα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα να πάει στην πραγματική οικονομία του νησιού, που πάνω στους άξονες αγροδιατροφικός, τουρισμός, πολιτισμός, περιβάλλον, γνώση, να μπορούν να χρηματοδοτηθούν ενέργειες και δράσεις. Μέσω της συμφωνίας αναπτύσσονται δράσεις μεταφοράς τεχνολογίας, τεχνολογικής και επενδυτικής προαξιολόγησης, τεχνολογικού μάρκετινγκ, προστασίας, αξιοποίησης και διαχείρισης του διανοητικού κεφαλαίου, πληροφόρησης και ενημέρωσης σε θέματα χρηματοδοτικών εργαλείων και δράσεις επιχειρηματικής μεσητείας. Ένα όραμα να καταφέρουμε συνδυαστικά το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ο τραπεζικός τομέας, αλλά και ένα ερευνητικό κέντρο, το μεγαλύτερο και το πιο καταξιωμένο ερευνητικό κέντρο της χώρας και ειδικότερα η μονάδα μεταφοράς τεχνολογίας του και υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να συνεργαστούν. Αυτό είναι μια ανάγκη η οποία έχει διαπιστωθεί εδώ και αρκετό καιρό και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στη χώρα μας. Μια συνεργασία η οποία πλέον διασφαλίζει ότι και οι συνθήκες θα είναι ικανές αλλά και αναγκαίες ώστε να μπορούμε πιο συστηματικά να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κρήτης, οι οποίες μπορούν να καινοτομήσουν, μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να έχουν ένα σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο πρόεδρος της Τράπεζας Νίκος Μυρτάκης και ο πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Νεκτάριος Ταβερναράκης. Δεκαήμερο καθοριστικών εξελίξεων ανοίγει για το Σκοπιανό, με την Αθήνα να καταθέτει την πρότασή της για μια κοινά αποδεκτή λύση. Ο Σωτήρης Μεταξάς θα μας ενημερώσει. Σωτήρη. Με δύο δεδομένα στο τραπέζι. Το ένα έχει να κάνει, όπως πολύ σωστά είπες, με το προσύμφωνο που περιλαμβάνει 7 σημεία σε μια επιχείρηση να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση. Το δεύτερο δεδομένο έχει να κάνει με τις ασφικτικές πιέσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν, ούτως ώστε να βρεθούν σημεία επαφής μεταξύ των δύο πλευρών. Οι πιέσεις ασκούνται κυρίως προς τη γείτονα χώρα και αυτές εκφράστηκαν και από τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, προς την ηγεσία της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Με αυτά τα δύο δεδομένα λοιπόν στο τραπέζι, ξεκινάει το πιο καθοριστικό ίσως δεκαήμερο σε μια επιχείρηση να βρεθεί λύση, το ένα καθοριστικό δεκαήμερο διαπραγμάτευσης για το Σκοπιανό. Το προσύμφωνο συνέταξε ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται ήδη στα χέρια του Αλέξη Τσίπρα και το αργότερο μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα παραδοθεί και στον ειδικό διαμεσολαβητή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον Μάθιου Νίμιτς, αλλά και στην πολιτική ηγεσία των Σκοπίων. Να δούμε, Τζορτζίνα, κυρίες και κύριοι, τα βασικά 7 αυτά σημεία που περιλαμβάνει το προσύμφωνο. Στο σχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνονται σε 7 κεφάλαια όλα τα κέρια ζητήματα, η ονομασία, το εύρος χρήσης, η γλώσσα, η ταυτότητα, οι εμπορικές χρήσεις της ονομασίας, τα ακρονίμια και οι συντιμήσεις. Στο ζήτημα της ονομασίας, η πρόταση της ελληνικής πλευράς είναι οριστικά το Γκόρνα Μακεδόνια, Άνω Μακεδονία δηλαδή, σε σλαβική γραφή όμως και αμετάφραστο. Το έργα όμνες, στο εύρος χρήσης του ονόματος, δηλαδή η ισχύ του έναντι όλων τόσο διεθνώς όσο και στο εσωτερικό της χώρας, παραμένει αδιαπραγμάτευτη θέση της ελληνικής πλευράς, ενώ τα μεγαλύτερα αγκάθια εξακολουθούν να είναι η ταυτότητα και η γλώσσα. Και στα δύο αυτά θέματα η πλευρά ΖΑΕΦ εμφανίζεται ιδιαιτέρως συγκρατημένη, καθώς δέχεται ισχυρές πιέσεις από τον σκληρό πολιτικό άξονα εντός των Σκοπίων, ο οποίος εκφράζεται κυρίως δια του Προέδρου της χώρας, Γιώργη Ιβανόφ, και του Υπουργού Εξωτερικών, Νικολά Ντιμητρόφ. Ιδιαίτερα σύνθετα θέματα θεωρούνται και τα ζητήματα που αφορούν τις συντμήσεις αλλά και τις εμπορικές χρήσεις του ονόματος των Σκοπίων.
χρονοβόρα και αρκετά περίπλοκη λόγω ζητημάτων που αφορούν κυρίως τις εξαγωγές, θεωρείται και το θέμα των εμπορικών χρήσεων. Ενώ σε άλλο επίπεδο, δύσκολη είναι και η διαχείριση της αλλαγής του Εθνικού Ύμνου των Σκοπίων. Ο ύμνος περιλαμβάνει στίχους που θεωρείται ότι εμπεριέχουν στοιχεία λυτρωτισμού. Η αλλαγή του όμως για ευνόητους λόγους εσωτερικών αντιστάσεων και ευαισθησιών επίσης δεν είναι καθόλου εύκολη. Τα σημεία τριβής πάντως είναι απολύτως εντοπισμένα και από τις δύο πλευρές και εκεί αναμένεται να πέσει και το βάρος του επόμενου διαστήματος για την επίτευξη συμβιβασμού. Σε κάθε περίπτωση, Αθήνα και Σκόπια έχουν συμφωνήσει σε ταχεία διαδικασία με χρονικό ορόσημο, σύμφωνα με πληροφορία, στο τέλος Μαρτίου. Έως τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως οι διμερείς διαβουλεύσεις επί του προσυμφώνου και να υπάρξει καθαρή εικόνα και μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα για το εάν υπάρχουν ουσιαστικές προοπτικές επίτευξης τελικής συμφωνίας. Ο Μάιος, άλλωστε, είναι ο μήνας κατά τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της για την ενταξιακή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας γνωρίζει ότι δεν μπορεί να προσβλέπει σε άμεσο προενταξιακό καθεστώς εάν δεν υπάρχει έως τότε βάση επίλυσης του Μακεδονικού. Ευχαριστήσουμε πολύ τον Σωτήρη Μεταξά. Η Λότζια εξετάζει μία σειρά απολύσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων λειψιδρίας. Το θέμα τέθηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που είναι σε εξέλιξη. Εικόνα και ήχος στο Δημαρχιακό Μέγαρο, εκεί όπου βρίσκεται η Φέη Σφακιωτάκη που έχει το ρεπορτάζ. Φέη, καλησπέρα. Καλησπέρα Τζορτζίνα, κυρίες και κύριοι. Το νερό νεράκι από ό,τι φαίνεται θα πούμε το καλοκαίρι λόγω των πολύ περιορισμένων βροχοπτώσεων μέχρι στιγμής. Έχει υποθεί άλλωστε ότι το φράγμα του Αποσελέμη στο οποίο είχαμε να αποθέσει τις ελπίδες μας διαθέτει απόθεμα για τους επόμενους 2 μήνες. Επομένως, στα πλαίσια αυτά ο Δήμος Ηρακλείου βρίσκεται σε εγρήγορση προκειμένου να αντιμετωπίσει όπως μπορεί το πρόβλημα που ανακύπτει. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, τον κύριο Γιάννη Ρασούλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Δήμος Ηρακλείου σχεδιάζει 8 νέες γεωτρήσεις προκειμένου να ανακουφιστούν οι περιοχές που πάσχουν περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Σε τι φάση βρισκόμαστε ως προς την αδειοδότηση? Ναι, πραγματικά έχουμε σχεδιάσει 8 νέες γεωτρήσεις για τα επόμενα 2 χρόνια. Σήμερα συζητήθηκε από το ελεκτικό συνέδριο στην Αθήνα η σύμβαση για αυτές τις γεωτρήσεις και περιμένουμε μέχρι τις επόμενες μέρες την απάντηση. Πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, όλα θα είναι θετικά και μέσα στο Μάρτι θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τις γεωτρήσεις αυτές ώστε να προσπαθούμε στον αγώνα δρόμο αυτόν που έχουμε αρχίσει μέχρι το καλοκαίρι να μπορούμε να έχουμε 2 γεωτρήσεις σε περιοχές τέτοιες που πέρυσι είχαμε σοβαρά προβλήματα. Τώρα, έγινε λόγος και για επέκταση του δικτύου σε ό,τι αφορά στην ίδρευση αλλά και την άρδευση. Σε αυτό το κομμάτι, ποια είναι τα σχέδια της Λότζια? Σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίστηκε να βγει ο διαγωνισμός για το έργο της άρδευσης του μεγάλης περιοχής του Αγίου Σύλλα. Από το νερό της τριτοβάθμιας επεξεργασίας του βιολογικού καθαρισμού του Ηρακλείου. Επιπλέον σχεδιάζουμε και έχουμε δώσει για μελέτη περιοχών αγροτικών στο Δήμο Ηρακλείου, έτσι ώστε όλο αυτό το νερό που επεξεργαζόμαστε στο βιολογικό καθαρισμό της ΔΕΙΑΗ να μπορούμε να το αποδίδουμε στους αγρότες, που είναι ένα νερό φτηνό, πολύ καλύτερο για τα μπέλια και για τις ελιές από το νερό που βγάζουμε από τις γεωτρήσεις και περιβαλλοντικά δεν θα χύνεται όλο αυτό το νερό στη θάλασσα. Επιπλέον με χαρά έμαθα ότι σήμερα έχουμε προσωρινό ανάδοχο στο έργο της αποχέτευσης τμήματος της Αυγενικής. Είναι ένα κομμάτι στην Αυγενική το οποίο υπήρχε πρόβλημα με τα λίμματα όπως ξέρουμε στον ποταμό που βρίσκεται εκεί κοντά. Οπότε έχουμε τώρα προσωρινό ανάδοχο, άρα μέσα στο 18 θα έχει λυθεί και αυτό το περιβαλλοντικό πρόβλημα για το τμήμα αυτό της Αυγενικής, ώστε να μην έχουμε ξανά τα φαινόμενα αυτά που είχαν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια. Είμαι ακόμα σε ευχάριστη θέση να πω ότι το έργο της αλλαγής δικτύου ίδρυυσης στην περιοχή Ακαδημίας Δειλινά και Έλλη Καρνασσού
είναι μέσα στα έργα που θα επιδοτηθούν από το καινούριο ΕΣΠΑ, πέρασε στο ΗΜΕΠΕΡΑ, οπότε μαζί με το θέρισο Μασταμπά που έχουμε ήδη προσωρινό ανάδοχο, τη Χρυσοπηγή που, και το Παγκρίτιο που θα ξεκινήσει μέσα στο Μάρτι ο εργολάβος, να ολοκληρώσουμε το 18, να ξεκινήσουν να ολοκληρώνονται 60 χιλιόμετρα αλλαγής δικτύου ίδρυυσης στο Ηράκλειο. Επιπλέον με τις αλλαγές των υδρομέτρων που έχουμε προγραμματίσει, που θα είναι περίπου 10 με 12.000, θα ξεκινήσουμε τώρα το 18, ελπίζουμε να μειώσουμε κατά πολύ τις διαρροές που είναι περίπου το 50% του τυπολογούμενου νερού. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Τζορτζίνα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Ρασούλη και την Φέη Σφακιωτάκη για το ρεπορτάζ. Την άμεση απόσυρση της διάταξης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας που προβλέπει την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση στα νηπιαγωγεία ζητάει η ΚΕΔΕ. Την ίδια στιγμή οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί παραμένουν κλειστοί ενώ οι εργαζόμενοι είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς της Κρήτης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διάταξη που ορίζει ως υποχρεωτική τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, την ένταξη δηλαδή των νηπίων από την ηλικία των 4 στα νηπιαγωγεία. Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί σε ολόκληρη τη χώρα παρέμειναν κλειστοί με τους εργαζομένους να πραγματοποιούν κινητοποιήσεις, ενώ την έντονη αντίθεσή τους για την εν λόγω διάταξη εκφράζουν και οι αρμόδιοι φορείς. Παρότι όλοι οι παιδικοί σταθμοί σε όλη την Ελλάδα αντιδράσαμε, και εμείς και οι εργαζόμενοι, και είπαμε τουλάχιστον έχει μια διαβούλευση. Ο υπουργός, ο κ. Ζαβόλου, δεν το δέχτηκε. Οι περισσότεροι σταθμοί στην Κρήτη είναι ανοιχτοί. Οι δήμαρχοι, θεωρώντας ότι δεν θέλουν να δημιουργήσουν θέμα στις οικογένειες που ήδη βάλλονται από παντού, άφησαν ανοιχτούς κάποιους παιδικούς σταθμούς. Ήταν δική τους επιλογή ποιοι θα μείνουν ανοιχτοί και ποιοι όχι. Και κάποιοι έχουν καθολικά κλειστά. Εργάζεται κανένας εργαζόμενος σε αυτές τις δομές. Να αποσυρθεί έστω και αυτή την ίστατη στιγμή η διάταξη του Υπουργείου Παιδείας που προβλέπει την ένταξη στην υποχρεωτική εκπαίδευση των νηπίων ηλικίας 4 χρονών, ζητάει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και το Διοικητικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Παιδείας, απαντώντας στην ΚΕΔΕ, αναφέρει ότι με το μέτρο αυτό ικανοποιείται μια κοινωνική ανάγκη και ένα πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας στο πλαίσιο και του ευρωπαϊκού στόχου για την ένταξη τουλάχιστον του 95% των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση. Πάντως, η ένταξη στην υποχρεωτική εκπαίδευση των νηπίων ηλικίας 4 χρονών δημιουργεί μεγάλες ανατροπές στους παιδικούς σταθμούς της Κρήτης, αφού δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δομές για την φιλοξενία των παιδιών, ενώ πολλοί αναμένεται να είναι και οι εργαζόμενοι που θα μείνουν χωρίς δουλειά, τόσο στους δημοτικούς όσο και στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Περιμένουμε να μην υπάρξει υποχρεωτικότητα, να το ξανασκεφτούν έστω και την τελευταία στιγμή και να υπάρχει η δυνατότητα να επιλέγουν οι γονείς πού θα πάνε το παιδί τους και τι υπηρεσίες θέλουν να παρέχουν έως την υποχρεωτική παιδεία. Αυτό που έχει σημασία να τονίσω είναι ότι θα δημιουργούν μεγάλες ανατροπές. Θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Καταρχάς, όλοι ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν οι δομές αυτή τη στιγμή να φιλοξενηθούν τα παιδιά. Θα χάσουν τη δουλειά τους πολλοί που δουλεύουν τόσο στους δημοτικούς όσο και στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί και από εκεί πέρα θα πάνε τα παιδιά. Υποβαθμίζεται το έργο των εκπαιδευτικών των βρεφοκόμων, διότι με το νομοσχέδιο που ψηφίζεται είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που ουσιαστικά μέσα υπάρχει μια διάταξη με την οποία δημιουργείται μια σχολή ΠΕ για βρεφοκόμους. Οπότε αυτόματα όλα τα κορίτσια τώρα που είναι ΤΑΦΕ ΕΕ ή ΔΕΛΤΑ ΕΕ θα υποβαθμίζουν τα πτυχία τους. Σοβαρό πρόβλημα θα υπάρχει, είπαμε, για τους γονείς. Έχουμε ένα σοβαρό το πρόβλημα, ειδικά για δήμους που ασχολούνται με τον τουρισμό, τουριστική δήμη, στην οποία οι γονείς πλέον δεν θα μπορούν να αφήνουν τα παιδιά τους 11 μήνες όπως αφήνανε στους δήμους, αλλά μόνο 9 μήνες, αφού ξέρουμε ότι τα νηπιαγωγεία κλείνουν πολύ νωρίτερα. Μάλιστα, με τη νέα διάταξη για τους παιδικούς σταθμούς, τα κουπόνια ΕΣΠΑ θα σταματήσουν να παρέχονται σε μια μεγάλη μερίδα παιδιών, αφού θα τα απορροφάει η πρωτοβάθμια παιδεία. Προγραμματισμός. Εμείς είχαμε προγραμματίσει ήδη, θέλω να ανακοινώσω ότι δημοπρατήθηκε το έργο στην Ηλιού Δρακάκη, στις Μεσαμπελιές. Έχει βρεθεί ο ανάδοχος και ξεκινάει άμεσα στην ανάγερσή του. Τι θα γίνει με αυτό το έργο? Αυτό είναι ένα έργο ολοκληρωμένης φροντίδας, δηλαδή και νήπια και βρέφη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Διότι αυτή τη στιγμή, και δεν ξέρουμε πότε θα γίνει για το Δήμο Ηρακλείου. Για το 18-19 δεν θα γίνει το Δήμο Ηρακλείου. Δεν ισχύει. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε το σώστο τουλάχιστον να τον αλλάξουμε, να τον κάνουμε βρεφικό και όχι βρεφονιπιακό, διότι άλλες θα είναι ανάγκες
του Δήμου στην περίπτωση που τα τετράχρονα πάνε και βρούνε στέγη στα νηπιαγωγεία και αλλιώς αν δεν βρεθούν. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Τα κουπόνια μέσω ΕΣΠΑ θα σταματήσουν να παρέχονται σε μια μεγάλη μερίδα παιδιών αφού θα τα απορροφά η πρωτοβάθμια παιδεία και ίσως και αυτός τελικά να είναι ο στόχος. Ένα μεγάλο κομμάτι του ΕΣΠΑ να μην αποδίδεται στους πολίτες. Μια χρηματοδότηση δηλαδή που είχε απορροφητικότητα, είχε τη δυνατότητα ανταποδοτικά να γυρίσει στις οικογένειες, τώρα πια δεν θα ισχύει αυτό. Άρα τα χρήματα των ΕΣΠΑ δεν θα διατίθονται σε αντίστοιχους, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη μερίδα παιδιών για να τα τραβήξει. Εντείνεται η κινητικότητα για την μείωση των κόκκινων δανείων των τραπεζών μέσω των μεταβιβάσεων απαιτήσεων προς διαχείριση και των πωλήσεων που θα ενισχυθούν το προσεχές διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτό το πλαίσιο εγκρίθηκαν 2 ακόμη άδειες διαχείρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος τις προηγούμενες ημέρες, ανεβάζοντας σε 12 τις αδειοδοτημένες εταιρείες. Για όλες τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λιγάρδος. Κώστα. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα τις τελευταίες εβδομάδες και αναφέρομαι κυρίως από την ημερομηνία μετά την 1η-1η του 2018. Άλλωστε η χρονιά αυτή είναι χρονιά σταθμός αναφορικά με τις εταιρείες διαχείρισης των κόκκινων δανείων και βεβαίως οτιδήποτε συνδέεται γύρω από αυτό. Ας δούμε λοιπόν πώς ουσιαστικά συμπληρώνεται το παζλ, η άδεια μέχρι στιγμής. Η άδεια που φαίνεται λοιπόν να χορηγήθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς αφορά την εταιρεία Special Financial Solutions, η οποία αποτελεί νεοσυσταθήσα οντότητα από την Τράπεζα Πειραιώς με σκοπό τη διαχείριση απαιτήσεων. Η δημιουργία της εταιρείας συνδέεται με την ενεξελίξη πώληση του χαρτοφυλακίου εξασφαλισμένων μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η άλλη άδεια διαχείρισης που εγκρίθηκε αφορά, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Τραπέζης της Ελλάδος, την σουηδική Hoist. Η εταιρεία δεν είναι ξένη με την ελληνική αγορά, καθώς από τον Απρίλιο του 2016 αποτελεί εταίρο στην ενιαία ειδική εκαθάριση ΑΕ. Η αύξηση των εταιριών διαχείρισης των απαιτήσεων συμβαδίζει με την επιτάχυνση που θα λάβει από φέτος, αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα δηλαδή, η προσπάθεια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών. Κατεύθυνση στην οποία θα παροτρύνουν τις ελληνικές τράπεζες, τόσο ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, κ. Τουρνάρας, παρουσιάζοντας σήμερα την έκθεσή του για το 2017. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το Ηράκλειο φιλοξένησε με μεγάλη επιτυχία τους αγώνες της εθνικής μπάσκετ με Εσθονία και Μεγάλη Βρετανία στα 2 αωράκια. Το ελληνικό συγκρότημα κέρδισε και τις 2 αναμετρήσεις με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό και τους Έλληνες Διεθνείς να εκφράζουν την επιθυμία τους να παίξουν και τα επόμενα παιχνίδια στο Ηράκλειο. Το κεντρικό κοινό αγκάλιασε και πάλι την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών, δίνοντας το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την όθηση για να κάνει 2 νίκες στα 2 αωράκια, με Εσθονία την Παρασκευή και Μεγάλη Βρετανία την Κυριακή, και να εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκληση στη δεύτερη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τόσο οι παράγοντες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, όσο και τα μέλη της Εθνικής Ομάδας ευχαρίστησαν τους φιλάθλους της Κρήτης για τη θερμή συμπαράσταση, καθώς και τους τοπικούς φορείς για την άψογη φιλοξενία, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία να δώσει το ελληνικό συγκρότημα στα 2 ωράκια και τα επόμενα εντός έδρας παιχνίδια στη διοργάνωση. Κύριε Τσαγκρόνη, η αποστολή της Εθνικής στην Κρήτη στέθηκε με απόλυτη επιτυχία, 2 νίκες, και σήμερα πραγματικά ο κόσμος όθησε την ομάδα προς τη νίκη σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι αυτό που είπαμε και από την αρχή, ότι η ώρα του αγώνα παίζει καθοριστικό παράγοντα, διότι σήμερα Κυριακή έπρεπε να γίνει νωρίς για να μπορέσουν να έρθουν όλοι στο γήπεδο. Πρέπει να δώσουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο της Κρήτης, διότι πιστεύω ότι έχουν έρθει και από άλλα μέρη, όχι μόνο από το Ηράκλειο. Ήταν μια πολύ καλή παρουσία, δώσαμε έναν δύσκολο αγώνα. Ευτυχώς το αποτέλεσμα ήταν θετικό για μας. Πάμε με 4 νίκες, έχουμε 2 αγώνες ακόμα για την πρόκριση. Η πρόκριση από τον όμιλό μας είναι βέβαιη. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάμε με καλή βαθμολογία, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και από τους άλλους ομίλους για να έχουμε την πρόκρισή μας για το παγκόσμιο. Θα ξαναδούμε την Εθνική σύντομα στο Ηράκλειο. Οι υποχρεώσεις είναι αυτές, θα δούμε πώς είναι, διότι όπως ξέρετε οι 2 τελευταίοι αγώνες που έχουμε να δώσουμε σε αυτή τη φάση είναι εκτός έδρας. Θα δούμε τι θα γίνει και με την κλήρωση με τους αγώνες που αρχίζουν το Σεπτέμβριο. Θα ξαναδούμε σύντομα την Εθνική στο Ηράκλειο. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος όσο αφορά εμάς να μην ξαναέρθουμε στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι, αν και εφόσον όλα είναι σύμφωνα με την Ομοσπονδία. Από τη δική μας πλευρά, όσο αφορά την ομάδα και τους προπονητές και γενικά το team, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Η κατάσταση είναι εξαιρετική, όχι απλά πολύ καλή.
Και γι' αυτό λέω και πάλι ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους που συνέσφεραν σε αυτό και βέβαια τον κόσμο που πάνω απ' όλα με την αγάπη του δημιουργεί όλη αυτή την κατάσταση. Για την ατμόσφαιρα εδώ σήμερα στο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραία, γιατί και στο πρώτο παιχνίδι με την Εστονία είχε, αλλά όχι τόσο πολύ. Σίγουρα ξέραν και οι φίλοι ότι με την Αγγλία θα είναι πιο δύσκολο. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθαν και μας στηρίζουν κάθε φορά που ερχόμαστε στο Ηράκλειο. Με την άψογη διοργάνωση και των αγώνων της εθνικής ομάδας μπάσκετ με Εστονία και Μεγάλη Βρετανία, τοπικοί φορείς απέδειξαν έμπρακτα ότι έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για την οργάνωση στην Κρήτη μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Άλλη μια γιορτή γεμάτο γήπεδο με οικογένειες, μικρά παιδιά, η εθνική σε ένα επίσημο αγώνα για τα προκριματικά του παγκοσμίου και να κερδίζει μετά από ένα πολύ ωραίο αγώνα αμφίρροπο. Νομίζω τέτοιες στιγμές θέλουμε να ζούμε στο Ηράκλειο, σε αυτό το υπέροχο γήπεδο και με αυτό το υπέροχο κοινό πάντα να το γεμίζει. Ο Δήμος, η Περιφέρεια πήραν άριστα και σε αυτή τη διοργάνωση, οπότε είναι πολύ πιθανό να ξαναδούμε την Εθνική σύντομα. Διεκδικούμε πάντα, όπως έχουμε πει, μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Και νομίζω πλέον το Ηράκλειο έχει γίνει το σπίτι της Εθνικής. Δεν διεκδικούμε να γίνει, έχει γίνει. Αναμένουμε και τα άλλα παιχνίδια της Εθνικής και θα το διεκδικήσουμε να γίνουν και εδώ. Οπότε ο κόσμος το στηρίζει αυτό και νομίζω ότι θα η ιστορία, τα μνημεία, η αρχιτεκτονική, τι? Ανάμεσα στα σύμβολα και στις ομορφιές της, γνωρίζεις τους ανθρώπους της, που στη ματιά τους βλέπεις την αγωνία, την επιμονή, την προσπάθεια, το πάθος για τη διάκριση. Στέκεσαι στο λιμάνι και βλέπεις ανοιγμένα πανιά, καπετάνιους να βγαίνουν στα νυχτά, να είναι εφοδιασμένοι με γενναιότητα να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση. Αυτό που κάνει μια πόλη ξεχωριστή είναι η αυθεντική, περήφανη και ξεχωριστή άνθρωποι της. Και θα γίνουν ακόμα πιο ξεχωριστοί αν τους ενθαρρύνεις να συνεχίσουν το έργο τους. Τράπεζα Χανίων. Κεφάλαιό μας, ο άνθρωπος. Wind Business Fiber. Το ίντερνετ του αύριο στην επιχείρηση του σήμερα. Είμαστε η Gap TV Facilities και η δουλειά μας είναι να κάνουμε βίντεο. Δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Μέχρι να στείλουμε τα αρχεία, να γίνουν αλλαγές, να πάρουμε εγκρίσεις. Έχει ένα άγχος. Γράφουμε, πάμε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πραγματικά γρήγορο ίντερνετ. Τώρα με το Wind Fiber, τεράστια αρχεία εικόνας και ήχου φεύγουν σαν ένα απλό SMS. Μέχρι να πατήσω το κουμπί, να σηκωθώ από την καρέκλα και να ξανακοιτάξω την οθόνη, έχει φύγει ένα γίγκα. Wind Business Fiber. Ζήσε και εσύ απίστευτες ταχύτητες ίντερνετ στην επιχείρησή σου. Απόκτησε το σήμερα στο wind.gr ή σε ένα κατάστημα Wind. Δείξε ποιος είσαι με τη Wind. Επιστροφή στο δελτίο μας, η αντίστροφη μέτρηση προκειμένου το στάδιο ελευθερίας στο Ηράκλειο να αλλάξει όψη ξεκίνησε με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 4 μήνες με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης. Αλλάζει όψη το στάδιο ελευθερίας στο Ηράκλειο μετά και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και την εταιρεία που θα αναλάβει τις εργασίες. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν της τάξης του 93.000 ευρώ και το τελικό ποσό σύμβασης μετά την έκπτωση ορίστηκε στις 29.944 ευρώ. Πριν από 2,5 χρόνια είχα υπογράψει μια χρηματοδότηση κοντά στα 90.000 για να γίνει μια αποκατάσταση στο στάδιο ελευθερίας. Ήδη με την προγραμματική σύμβαση που υπεγράφει, ο Δήμος προχώρησε στην δημοπράτηση του έργου και θεωρώ ότι πολύ σύντομα πρέπει να γίνει, να ολοκληρωθεί αυτή η παρέμβαση. Όμως, το μεγάλο ζητούμενο είναι να αντικατασταθεί και ο Τάπητας, γιατί δεν είναι δυνατόν τόσος κόσμος που πηγαίνει. Εμείς από την πλευρά τη δική μας, επειδή το συζήτησα με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Βασιλιάδη, και έδειξε όλη τη θετική διάθεση για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί, θα το διεκδικήσουμε και πιστεύω ότι το αργότερο μέχρι τον Απρίλιο πρέπει να έχει εγκριθεί. Εάν δεν εγκριθεί από το Υπουργείο, εμείς από την πλευρά τη δική μας θα δώσουμε την χρηματοδότηση ούτως ώστε να αντικατασταθεί και ο Τάπητας. Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα 4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η μελέτη προβλέπει εργασίες αποκατάστασης τόσο μέσα στον χώρο του σταδίου,
Μαρτίου όσο και πέριξ αυτού, ενώ οι εργασίες θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες. Το στάδιο της Ελευθερίας διαχωρίζεται από την οδό Πυράνθου με τείχους αντιστήριξης, ωστόσο στο τμήμα αυτού του σταδίου καθώς και στην είσοδο παρουσιάστηκαν βλάβες σε δομικά στοιχεία. Επίσης, βλάβες έχουν παρουσιαστεί και στις κερκίδες του σταδίου καθώς και στην αίθουσα γυμναστικής κάτω από αυτές. Άρα στην ουσία θα κάνουμε ένα μάζεμα όλων αυτών των εκκρεμωτήτων, που είναι λόγω του ότι έχει πολυκερίσει το στάδιο χωρίς ουσιαστική συντήρηση, και θα παρέμβουμε και στις εξέδρες και εσωτερικά στα προβλήματα υγρασίας που μπορεί να έχουν βγει από πάνω από την οδό Πυράνθου. Όπου απαιτείται θα γίνουν εργασίες δομικής αποκατάστασης και αποκατάστασης τοπικών βλαβών τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Εδώ και πολλά χρόνια έχουν παρουσιαστεί αρκετά προβλήματα στο στάδιο Ελευθερίας, τα οποία εν πολλής προέρχονται από την οδό Πυράνθου, η οποία εισέρχεται κατά ένα μέρος της πάνω από το στάδιο, δημιουργώντας ένα ημιπαίθριο χώρο που στην ουσία συνιστά την είσοδο από την πλευρά της πλατείας Κόρακα. Έχουμε τα κλασικά προβλήματα διαβρώσεις σιδηροπλισμού, τα επιχρήσματα να έχουν διαβρωθεί επίσης, κομμάτια από μπετόν να πέφτουν, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και των αθλητών αλλά και των περαστικών από το στάδιο Ελευθερίας. Γι' αυτό και έχει αποκλειστεί άλλωστε η είσοδο σε συγκεκριμένη εδώ και πολύ καιρό. Η χρηματοδότηση είναι από την περιφέρεια Κρήτης. Την ανικανότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει στην υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής στην Κρήτη, καθώς και την σκόπιμη αποδυνάμωση του ΟΑΚ, τόνισε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην επίσκεψη της Δώρας Μπακογιάννη στο Ηράκλειο. Η κυβέρνηση απαξιώνει και υποβαθμίζει σκόπιμα τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, τόνισαν τόσο ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, όσο και ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Χανίων Μανούσος Βολουδάκης. Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου αναφέρθηκαν στο ιστορικό της δημιουργίας του οργανισμού και στο ρόλο του για τα μεγάλα έργα της Κρήτης, επισημένοντας πως με την τροπολογία που ψηφίστηκε πριν από μερικές μέρες από την κυβέρνηση, το Υπουργείο αφαιρεί την αρμοδιότητα των οδικών έργων από τον οργανισμό, υποβαθμίζοντας τη λειτουργία του. Ένα αναπτυξιακό καθαρά εργαλείο για τις υποδομές της Κρήτης. Αντί αυτού όμως τι είδαμε ήταν μια τροπολογία προσφάτως, χωρίς καμία απολύτως αντίδραση των βουλευτών της Κρήτης, των κυβερνητικών βουλευτών της Κρήτης, που στην ουσία τι κάνει, αποδυναμώνει πλήρως αυτό το καθαρά αναπτυξιακό εργαλείο για τις υποδομές της Κρήτης. Τι κάνει αλήθεια, μεταφέρει το δικαίωμα το αποφασίζει στον Υπουργό. Δηλαδή η απόλυτη γραφειοκρατία. Αυτό το καθεστώς καταργήσαμε με την ίδρυση του ΟΑΚ και την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων αυτών από το Υπουργείο. Εξασφαλίσαμε τότε ότι οι αρμοδιότητες που αφορούν έργα υποδομών της Κρήτης θα ασκούνται στην Κρήτη. Αυτό που εξασφαλίσαμε τότε, η σημερινή κυβέρνηση με μια τροπολογία το παίρνει πίσω. Και παίρνει πίσω τις αρμοδιότητες από την Κρήτη και τις πάει στην Αθήνα. Ο κύριος Αυγενάκης τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία, όταν θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, θα καταργήσει τη συγκεκριμένη τροπολογία και θα δώσει στον οργανισμό τις αρμοδιότητες που πρέπει να έχει για την αναπτυξιακή πορεία του νησιού, αλλά και την υλοποίηση των μεγάλων έργων. Για εμάς, στη Νέα Δημοκρατία, ο ΟΑΚ, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, είναι απολύτως σημαντικός αλλά και κυρίως αναγκαίος για την ανάπτυξη του νησιού μας, για τις υποδομές του τόπου μας. Πρέπει να γίνει και θα κάνουμε τα πάντα το επόμενο διάστημα που θα αναλάβουμε τη διακυβέρνηση του τόπου να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για τις αναπτυξιακές δράσεις που θα λάβουν χώρα στην Κρήτη με πρωτοβουλία του επόμενου Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η κατάπτυστη τροπολογία που ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται πλέον εδώ και λίγες εβδομάδες θα πάψει να υπάρχει, θα αποτελεί παρελθόν, όπως αποτελεί παρελθόν και η κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στην επίσκεψη της Δώρας Μπακογιάννη στο Ηράκλειο, τονίζοντας πως η τομεάρχης ανάπτυξης του κόμματος θέλει μέσα από τις επαφές και τις συσκέψεις που θα πραγματοποιηθούν να παρουσιάσει τις θέσεις του κόμματος για τα ζητήματα που αφορούν τόσο την ανάπτυξη της Κρήτης όσο και την επιχειρηματικότητα γενικότερα. Κυρία Μπακογιάννη, με την ιδιότητα του τομεάρχη ανάπτυξης θα είναι αύριο και μεθαύριο δύο μέρες στο Ηράκλειο, όπου έχουμε μια σειρά συναντήσεων και εκδηλώσεων. Πρώτα απ' όλα, θα έχει το πρωί μια σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης με την παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης του Σταύρου του Αρναουτάκη και την παρουσία όλων των δημάρχων του νομού, όπου θα συζητήσουν για θέματα αυτοδιοίκησης. Η αυτοδιοίκηση για τη Νέα Δημοκρατία είναι σημείο αναφοράς. Είναι προτεραιότητα. Είναι βασικός συνεργάτης την επόμενη μέρα. Θα είναι βασικός και ενδυναμωμένος από την σήμερα συνεργάτης. Έχουμε αύριο την επίσκεψη της
Ντόρας Μπακογιάννη, τομεάρχη ανάπτυξης του κόμματός μας και τη διοργάνωση από τον τομέα επαγγελματιών βιοτεχνών εμπόρων της ΝΟΔΕ Ηρακλείου, μιας εκδήλωσης το απόγευμα 6 ώρα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, όπου πραγματικά θα γίνει ένας διάλογος μεταξύ εκπροσώπων φορέων των επιχειρήσεων και του τομέα μας για τα πραγματικά προβλήματα, τα άλυτα προβλήματα της οικονομίας. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και η σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας κυριάρχησαν στην ατζέντα εκδήλωσης που διοργάνωσε η ΔΑΠ στο Ηράκλειο. Για μας η παιδεία δεν είναι απλά πολιτική προτεραιότητα, είναι αναγκαία συνθήκη επιβίωσης του έθνους σε ένα σκληρό και ανταγωνιστικό κόσμο. Αυτό υπογράμμισε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης στα πλαίσια της δεύτερης προσυνδιάσκεψης της ΔΑΠ που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο με αντικείμενο το ρόλο των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στη σύνδεση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την αγορά εργασίας. Ο αυριανός Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει δεσμευτεί μετά και από το συνέδριό μας που πραγματοποιήθηκε στα μέσα του Δεκέμβρη το έτος που μας πέρασε, ότι θα είναι στην προτεραιότητά μας. Προτεραιότητα λοιπόν ιδιωτική οικονομία, προτεραιότητα δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και πολιτικές όπου ενισχύουν και αναζωογονούν και δυναμώνουν την παρουσία των νέων που αποφασίζουν να μείνουν στη χώρα μας, αλλά και πολιτικές οι οποίες θα ενισχύσουν τους πιο αδύναμα οικονομικά συμπολίτες μας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μεταπτυχιακά μέσα από τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ που θα είναι ανταγωνιστικά, τα οποία θα τα ζητάει η αγορά εργασίας και ψάχνουμε να βρούμε τρόπους και τις καλύτερες βέλτιστες λύσεις για το πώς αυτά θα συνδεθούν μεταξύ τους. Πώς δηλαδή ένα πτυχίο, ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα και ένα βασικό ακόμα πτυχίο θα συνδεθεί με την αγορά εργασίας. Κατά τη διάρκεια της προσυνδιάσκεψης, παρουσία του Προέδρου της Οργάνωσης Νέων της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Βέρβου, τονίστηκε ότι η Ελλάδα μπορεί να μετατραπεί από πρωταθλήτρια στην εξαγωγή φοιτητών σε διεθνές ανταγωνιστικό κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι τόπος εξαγωγής νέων μυαλών. Είναι τόπος που πρέπει να αποτελέσει ξανά κύτταρο ανάπτυξη όλα τα Βαλκάνια και για όλη τη Μεσόγειο. Πρέπει να δουλέψουμε γι' αυτό, συντονισμένα. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να σταματήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η διαρροή των νέων στο εξωτερικό, γιατί ξέρετε αυτό που δημιουργούμε στο κάτω-κάτω, στο τέλος, είναι να δημιουργούμε φτηνά μυαλά για το εξωτερικό. Και εννοώ φτηνά μυαλά. Στους έξω δεν στοιχίζει τίποτα το να πάει ένας νέος άνθρωπος και να δουλέψει και να προσφέρει στη χώρα, στην ξένη χώρα, ένας νέος άνθρωπος 25 ετών. Για μας όμως, αυτό στοιχίζει για το ελληνικό κράτος πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα. Ένας οδοντίατρος, για να φτάσει να αποφοιτήσει, χρειάζεται περίπου στις 110.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτός, με το να φύγει στο εξωτερικό, δεν, πέραν των συναισθηματικών προβλημάτων που δημιουργούνται και όλων αυτών, δημιουργεί και ένα άλλο ζήτημα, το οικονομικό, το οποίο είναι μια τρύπα, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν θα αποφέρει τίποτα στην ελληνική κοινωνία, δυστυχώς, με το να φύγει στο εξωτερικό. Απλήρωτοι παραμένουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, την σύτηση και την φύλαξη στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Για τη λύση του προβλήματος απαιτείται νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Υγείας. Με δανεικά, όπως οι ίδιοι λένε, ζουν περίπου 100 συμβασιούχοι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, καθώς παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 2 μήνες. Η άρνηση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου να υπογράψει τα εντάλματα για την πληρωμή τους οδηγεί στην απόγνωση τους εργαζόμενους σε καθαριότητα, φύλαξη και σύντηση του νοσοκομείου. Σε 2 μήνες απλήρωτοι, ζητάμε από τον Επίτροπο να υπογράψει, να πληρωθούμε, γιατί είναι πλέον βιοποριστικό το ζήτημα. Ευελπιστούμε ότι κάτι θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να έχουν γίνει τα πράγματα κάπως διαφορετικά από την αρχή. Δηλαδή να έχουν βρει τρόπους που πρέπει να πληρωθούμε. Το πότε θα πληρωθούν είναι πολύ σχετικό και πολύ επίκαιρο. Ξαναεπαναλαμβάνεται πάλι το ίδιο φαινόμενο όπως είχαν πριν 2 μήνες με τους επικουρικούς. Ξανά πάλι με το προσωπικό καθαριότητα σύντησης και φύλαξης. Έχουμε πει και έχουμε τονίσει όλους τους τόνους ότι αυτές τις λαϊκές μορφές εργασίας στα νοσοκομεία θα φέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Και άλλη μια φορά πάλι επιβεβαιωθήκαμε, δυστυχώς είναι 2 μήνες απλήρωτοι οι εργαζόμενοι. Δεν ξέρουμε πότε θα λήξει η διαδικασία αυτή. Είναι θέμα ελεγκτικού συνεδρίου.
Πολλοί από τους 100 συμβασιούχους δεν έχουν τα χρήματα ούτε καν για να βάλουν καύσιμα στα αυτοκίνητά τους για να πάνε στο νοσοκομείο τις τελευταίες μέρες. Ευελπιστούμε ότι θα βρεθεί λύση για το πρόβλημα το δικό μας. Γιατί σας λέω, αρχίζει γίνεται οριστικό. Και πιο πολλοί δεν έχουν βενζίνα να έρθουν εκεί στη δουλειά. Άλλοι έρχονται με άλλους μαζί. Τα δούμε. Σε αυτές τις εποχές να δουλεύεις και να μην πληρώνεις είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Είναι λίγο, εάν σκεφτούμε τις συνθήκες εργασίας και αν σκεφτούμε την οικονομική ανέχεια των ανθρώπων, είναι πάρα πολύ άσχημο και πάρα πολύ οξύμορο για αυτούς να δουλεύουν και να μην πληρώνονται και να μην έχουν ούτε βενζίνα να βάλουν στα αυτοκίνητά τους, αλλά ούτε και να πάνε χρήματα στο σπίτι τους για το βιοπορισμό τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η εμπλοκή έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι από τους εργαζόμενους με τη σύμβαση αυτή που είναι για 24 μήνες υπερβαίνουν τον χρόνο των 24 μηνών, καθώς νωρίτερα είχαν και άλλη σύμβαση με το νοσοκομείο. Για να λυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Υγείας. Υπάρχει ένα νομικό κόλλημα. Η σύμβαση είναι κανονικά, έχει εκτελεστεί με όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Έχει περάσει άλλωστε από ΑΣΕΠ, έχει γίνει όλη η διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ, η μεριοδότηση και όλα αυτά τα σχετικά. Απλώς υπάρχει μια κοινοτική οδηγία που δυστυχώς δεν επιτρέπει τη σύμβαση περαιτέρω των 24 μηνών. Οι προηγούμενοι συνάδελφοι που ήταν εδώ και συνεχίσανε με την καινούρια σύμβαση, επειδή τους δίνει το δικαίωμα η προκήρυξη, θα περάσουν τους επόμενους μήνες, τους 24 μήνες. Αυτό λοιπόν το κενό υπάρχει στη διαδικασία. Πρέπει να διευκρινιστεί, πρέπει να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει το Υπουργείο, εφόσον έχει κάνει τη διαδικασία, για να σταματήσει πλέον αυτή η ομοιρία, γιατί περί ομοιρίας πρόκειται. Και περνάμε εκτός συνόρων. Καθημερινή ανθρωπιστική πάυση στις μάχες που μένονται στην Ανατολική Γκούτα, διέταξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Η κατάπαυση του πυρός θα εφαρμοστεί από αύριο στις 9 το πρωί έως στις 2 το μεσημέρι. Πεντάωρη κατάπαυση του πυρός στην Ανατολική Γκούτα κατά τη διάρκεια της ημέρας διέταξε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος προχώρησε στην κίνηση αυτή με στόχο τη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου προκειμένου οι περίπου 400.000 πολίτες που είναι εγκλωβισμένοι στην εμπόλεμη ζώνη να απομακρυνθούν με ασφάλεια. Τουλάχιστον 540 είναι οι νεκροί από το σφυροκόπημα των δυνάμεων του καθεστώτος Άσαντ στο θύλακα της αντιπολίτευσης κοντά στη Δαμασκό. Η απόφαση Πούτιν έρχεται μετά το ψήφισμα του Σαββάτου από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούσε εγκεχηρία 30 ημερών στη Συρία. Σύμφωνα με τον Ρώσο Υπουργό Άμυνας, η πάυση πυρός θα έχει διάρκεια από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι τοπική ώρα σε καθημερινή βάση. Κύμα ψύχους από την Σιβηρία πλήττει την Ευρώπη. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω του πολικού ψύχους, ενώ τεράστια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της σφοδρής χιονόπτωσης. Πάγωσε η Ευρώπη, καθώς κύμα του Σιβηρικού ψύχους απλώνεται σε ολόκληρη την Ήπειρο, έχοντας προκαλέσει ήδη τον θάνατο τριών ανθρώπων, δύο στην Πολωνία και ενός στη Γαλλία. Θερμοκρασίες μέχρι και μείον 10 βαθμών Κελσίου που δίνουν την αίσθηση των μείον 18 βαθμών λόγω του αέρα. Το κρύο που ήρθε από την Σιβηρία έφτασε στη Γαλλία το απόγευμα του Σαββάτου. Ένας άστεγος βρέθηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής από δύο συντρόφους του στη Βαλάνς, όπου το θερμόμετρο έπεσε στους μείον 3 βαθμούς τη νύχτα. Στην Πολωνία, δύο άνθρωποι πέθαναν από το κρύο, ενώ η θερμοκρασία έφτασε τους μείον 12 βαθμούς Κελσίου. Στη Ρωσία, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι τη νύχτα η θερμοκρασία στην περιοχή της Μόσχας αναμένεται να πέσει στους μείον 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές της κεντρικής Ρωσίας το θερμόμετρο θα πέσει μέχρι τους μείον 35 βαθμούς. Στην νοτιοανατολική Ευρώπη, οι Ρουμάνοι θα τουρτουρίζουν με μείον 25 βαθμούς Κελσίου μαζί με τους Βαλκάνιους γειτονές τους. Στο Βουκουρέστι, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας όπου αναμένεται σφοδρή χιονόπτωση. Η χιονοθύελα όμως πλήττει σήμερα και τη Ρώμη, κάτι σπάνιο για την Ιταλική πρωτεύουσα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στις μεταφορές, να κλείσουν νοσοκομεία και οι αρχές να καλέσουν το στρατό για να βοηθήσει στον καθαρισμό των δρόμων.
Όσοι ξύπνησαν νωρίς το πρωί της Δευτέρας αντίκρισαν την πόλη ντυμένη στα λευκά. Από τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό μέχρι το Κολοσσέο, τα Ισπανικά σκαλιά και την Φοντάνα τη Τρέβη. Σχολεία έκλεισαν στην Ιταλική πρωτεύουσα, όπου πολλοί δεν μπορούσαν να φτάσουν στις δουλειές τους. Η αστυνομία ζήτησε από τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους. Πρόκειται για τη σφοδρότερη χιονόπτωση που πλήττει τη Ρώμη εδώ και 6 χρόνια και είναι η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί στα τέλη Φεβρουαρίου εδώ και δεκαετίες. Όφη επέστρεψε στην δεύτερη θέση της Football League μετά την νίκη επί του Πανσεραϊκού με 2-0. Το Σάββατο η κριτική ομάδα θα υποδεχθεί την Αναγέννηση Καρδίτσας. Εκεί με τον Τσελεπίδη θα κερδίσουν οι παίκτες του Όφη την μπάλα. Ξανά Μάνος, ωραία στην περιοχή. Μάνος πλασάρει πάρα πολύ ωραία. Πήγε να κάνει ένα φαλτσαριστό αριστερό. Ομάδα. Εδώ να δούμε τη βαθιά παλιά που γίνεται για τον Βουό. Μπερδεύονται οι παίκτες του Πανσεραϊκού και ένα εύκολο γκολ για τον Βουό. Το 1-0 για τον Όφη στο 8 λεπτό. Βγήκε ο τερματοφύλακας, μπερδεύτηκε εκεί με τον Τσιάκα. Και εύκολα ο Βουό από τα εύκολα γκολ που έχει πετύχει δεν άφησε τη φάση. Κρέμασε τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού και έκανε νωρίς το 1-0 για τον Όφη. Ξανά η βαθιά παλιά, πολύ ωραία. Κοιτάξτε, αφήνει την μπάλα ο Σιάκας, δεν έχει και ο τερματοφύλακας, το Βουό εύκολα θα πλασάρει. Ξαναβλέπουμε, ο Σιάκας αφήνει, δεν βγαίνει και ο τερματοφύλακας. Τελευταία στιγμή ο Βουό λοιπόν πάρα πολύ εύκολα θα πλασάρει, θα χαιρετήσει με τον γνωστό του τρόπο το στρατιωτικό τους φιλάθλους. Γέννησε η γυναίκα του, βρίσκεται στην Αθήνα. Αυτή η ωραία προσπάθεια τώρα για το Πανσεραϊκό. Μπαίνουν από δεξιά, γέννη η σέντρα από τον Ποζατζίδη, κανένας εκεί. Προσπαθούν να βγουν μπροστά οι παίκτες του Πανσεραϊκού, δεν τα καταφέρνουν. Η βαθιά παλιά πολύ ωραία για τον Κωσιανικό, δεν είναι σε θέση offside. Θα κάνει ένα σουτ, τα κουνάκι δεν πέρασε. Τώρα η βαθιά η σέντρα, η μπάλα δεν περνάει. Ο Βουό σηκώνει και το χέρι του και βγαίνει μπροστά του Πανσεραϊκού. Ζητάει μπάλα ο Κρητικός και τη δέχεται. Έχει χώρο ο Κρητικός. Κάνει και το σουτ. Καλό σουτ έξω από την περιοχή. Ο Μπολάκης κάνει τη σέντρα. Κουτσιανικού έξω από την περιοχή. Ωραία προσπάθεια. Βγάζει και στον Βουό. Από τον Ντίνα. Αλλάζουν την μπάλα. Παίξει το φυκό. Ωραία. Ο Ντίνας, ο οποίος φεύγει, έχει και χώρο. Τρέχει τώρα να τον κλείσει. Ο Σιάκας περνάει για τον Βουό. Το πλασέ. Πολύ ωραίο γκολ. 2-0 για τον Όφη. 2-0 για τον Όφη, εδώ ο Τίνας, με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Και μπορούμε να πούμε ότι όλο το γκολ ανήκει στον Τίνα. Αυτός έκανε την προσπάθεια, Θανάσης Τίνας. Εδώ μπαίνει στην περιοχή, είχε κερδίσει και μπροστά. Αλλάζει την μπάλα με τον Βουό, κάνει αμέσως ωραίο το πλασέ. Παρά την προσπάθεια του πολίτη, θα δείτε και εδώ, ο Πολίτης έκανε μια προσπάθεια, βρήκε λίγο την μπάλα, έφταξε στα δίχτυα το 2-0 για τον Όφη με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Φέρνει την μπάλα εκεί που θα βρει πολύ ωραία το Ρούσο, θα κάνει το σουτ, πολύ ωραία η απόκρουση. Αυτές οι ευκαιρίες χάνονται. Ο Σιάκας έχασε μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία και να μειώσει. Ξαναδείτε τη φάση. Φτάνει, γίνεται το σουτ. Πολύ μεγάλη απόκρουση από κοντά. Η μπάλα out, αλλά θα χάσουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Ξανά μπροστά η του Όφη με καλή στιγμή. Μάνος θα κάνει το σουτ. Αυτή τη φορά πολύ ωραία η απόκρουση από τον πολίτη σε κόρνερ. Εδώ ο Μάνος, πρώτο σκόρερ της Football League. Μάνος σταματάει, κάνει μια κίνηση, ένα καλό δυνατό σουτ. Ο πολίτης πολύ ωραία. Θα απλώσει τα χέρια του και θα διώξει την μπάλα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα γίνονται πυκνότερες περιμένουμε το επόμενο 24ωρο στο νησί μας. Βροχερή θα είναι η Τετάρτη σε αρκετές περιοχές. Αναλυτικότερα τώρα και ξεκινώντας από τα βορειότερα τμήματα της χώρας μας. Το επόμενο 24ωρο περιμένουμε χιονοπτώσεις σε κεντρική Μακεδονία, την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, την ανατολική Μακεδονία αλλά και την Θράκη. Χιονοπτώσεις που θα είναι πυκνότερες κατά περιόδους ακόμα και σε χαμηλό υψόμετρο. Με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ, αρκετό κρύο, μιας και ο υδράριος θα βρίσκεται μεταξύ των -5 και 7 βαθμών.
Βροχές θα εκδηλώνονται το επόμενο 24ωρο στα νησιά του Ιωνίου, ενώ χιονοπτώσεις ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο θα εκδηλώνονται το επόμενο 24ωρο στη Δυτική Μακεδονία αλλά και την Ήπειρο. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση. Με ανέμους από δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, η θερμοκρασία όμως το πρωί σε ηπειρωτικά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας θα βρίσκεται στους μείον 6 βαθμούς. Κεντρικότερα τώρα νεφώσεις με φαινόμενα, κυρίως στις πρωινές ώρες περιμένουμε στην Θεσσαλία, την Στερέα, την Αττική καθώς επίσης και την Εύβοια. Γρήγορα όμως και μέχρι το μεσημέρι τα φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Ανέμους από δυτικές διευθύνσεις στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ των μείων 3 και 14 βαθμών. Για την Πελοπόννησο η Τρίτη θα κυλήσει με παροδικά αυξημένη συννεφιά. Δυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ των μείων 2 και 14 βαθμών. Κυκλάδες και Κρήτη, νεφώσεις που κατά περιόδους θα είναι αυξημένες, θα έχουμε το επόμενο 24ωρο. Και εδώ οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ των 4 και 17 βαθμών. Βροχές και πρόσχερες καταιγίδες τουλάχιστον μέχρι και το απόγευμα θα εκδηλώνονται στα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού καθώς επίσης και του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου. Και εδώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 14 βαθμούς. Αύριο Τρίτη τώρα στον ομό Χανίων θα έχουμε παροδικά αυξημένη συννεφιά κυρίως στις απογευματινές ώρες. Ανέμους από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη των Χανίων μεταξύ των 9 και 16 βαθμών. Λίγες νεφώσεις που πρόσχερα θα γίνονται περισσότερες, περιμένουμε το επόμενο 24ωρο στον ομό Ρεθύμνου. Και εδώ οι άνεμοι από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις στα 5 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη του Ρεθύμνου που θα βρίσκεται μεταξύ των 9 και 16 βαθμών. Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Περιμένουμε το επόμενο 24ωρο και στον ομό Ηρακλείου. Οι άνεμοι και εδώ από δυτικές νότιο-δυτικές διευθύνσεις θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου στους 17 με 18 βαθμούς. Στον ομό Λασιθίου λίγες νεφώσεις που πρόσχερα θα γίνονται πυκνότερες. Θα έχουμε το επόμενο 24ωρο δυτικούς νότιο-δυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στην πόλη του Αγίου Νικολάου που το μεσημέρι θα ανέβει στους 16 βαθμούς. Παραμένοντας στην Κρήτη, να δούμε τις τοπικές προγνώσεις για το επόμενο 24ωρο, ξεκινώντας από τα νοτιότερα τμήματα του νομού Χανίων, την Παλαιόχωρα, όπου θα έχουμε παροδικά αυξημένη συννεφιά, δυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 14 βαθμούς, τη σχετική υγρασία στο 72%. Στον Άγιο Μύρονα και εδώ περιμένουμε παροδικά αυξημένη συννεφιά το επόμενο 24ωρο, νότιο-δυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία το πρωί στους 5 με 6 βαθμούς. Στη Γάλιπε, στο Δήμο Χερσονήσου, και εδώ θα έχουμε παροδικά αυξημένη συννεφιά, δυτικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 15 βαθμούς. Στην πρωτεύουσα τώρα, το επόμενο 24ωρο. Θα έχουμε αυξημένη συννεφιά, χωρίς όμως φαινόμενα, μάλλον μικρή πιθανότητα να σημειωθούν λίγα τοπικά φαινόμενα, κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες, στις γύρω ορεινές περιοχές και τα βόρεια προάστια. Δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 14 βαθμούς. Χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται σε Θεσσαλονίκη αλλά και την Άρτα. Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα βρίσκεται στους 5 με 6 βαθμούς, με βοριά στα 3 με 4 μποφόρ. Εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, και το επόμενο 24ωρο στην Βέρνη θα σημειώνονται και εδώ χιονοπτώσεις, θερμοκρασία στους μείον 4 βαθμούς το πρωί, βόρειο-ανατολικό άνεμο στα 4 μποφόρ. Βροχές θα έχει η Λισαβόνα με το θερμόμετρο το μεσημέρι να δείχνει τους 7 βαθμούς και ανατολικό άνεμο στα 4 μποφόρ. Ενώ χιονοπτώσεις θα σημειώνονται και στην Βουδαπέστη με τη θερμοκρασία στους μείον 6 βαθμούς το πρωί και βοριά στα 5 μποφόρ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό που θα επικρατήσει στο νησί μας αλλά και τη χώρα μας το επόμενο 24ωρο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.